Γεια! Είμαι η Βάλια Μπινίκου από το φτιάξω.gr και σε αυτό το βίντεο θα σας βοηθήσω να οργανώσετε την είσοδο του σπιτιού σας. Θα φτιάξουμε μία κρεμάστρα για όλα όσα χρειαζόμαστε πριν βγούμε από το σπίτι. Με ξύλα και κόλλες μπόστικ. Πάμε να φτιάξουμε! Θα χρειαστούμε το Mammoth Glue High Tack, το Mammoth Glue Crystal μαζί με το πιστόλι σιλικόνης Mammoth Gun και την κόλλα σε spray Fast Tack. Επίσης, θέλουμε την ξυλία που θα βρείτε στο σχέδιο, το κατεβάζετε από το diy.bostik.com, μερικούς γάτζους, φελό, ύφασμα, χαρτί ταμιακής και βιδόκρικους. Ας ετοιμάσουμε το Mammoth Glue Crystal. Με τον ειδικό κόφτη, ανοίξτε τη συσκευασία. Βιδώστε τη μύτη και τοποθετήστε το Mammoth Glue Crystal στο πιστόλι σιλικόνης Mammoth Gun. Πατήστε μερικές φορές μέχρι να αρχίσει να βγαίνει κόλλα και βάλτε το στην άκρη. Ξεκινάμε με το μικρό ραφάκι, ώστε να στεγνώνει όσο εμείς φτιάχνουμε την υπόλοιπη κατασκευή. Σημειώστε πού κάθονται τα πιχάκια και εφαρμόστε Mammoth Glue Crystal. Βάλτε τα πιχάκια στη θέση τους και πιέστε με δύναμη. Αν δείτε ότι βγαίνει κόλλα στις ενώσεις, μπορείτε να τη μαζέψετε με μία μικρή σπάτουλα. Πάμε τώρα να φτιάξουμε το φελοπίνακα. Βάλτε καταρχάς μία προστατευτική επιφάνεια στο τραπέζι σας και ανακοινήστε καλά την Bostik Fast Tack. Ψεκάστε μία καλή ποσότητα πάνω σε κάθε φύλλο φελού και κολλήστε τους μεταξύ τους. Ξαναψεκάστε κόλλα Bostik Fast Tack και κολλήστε το ύφασμα. Τέλος, ψεκάστε και στην ανάποδη πλευρά του φελοπίνακα, μόνο στις άκρες όμως, διπλώστε το ύφασμα σαν δωράκι και κολλήστε το. Ώρα για το Mammoth Glue High Tack. Αφαιρέστε την ειδική μύτη από τη συσκευασία. Αυτή η μύτη ονομάζεται V-Nozzle και μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε το Mammoth Glue High Tack με τριγωνικό κορδόνι. Για να ανοίξετε τη συσκευασία, τοποθετήστε τον ειδικό κόφτη στη μύτη και περιστρέψτε τον ώστε να την κόψετε. Βιδώστε τη V-Nozzle. Η μύτη αυτή είναι μοναδική για το Mammoth Glue High Tack, το οποίο λόγω της ιδιαίτερης χημικής του σύστασης απαιτεί χοντρή μύτη για να βγαίνει πιο εύκολα. Ανοίξτε το Mammoth Gun και τοποθετήστε το Mammoth Glue High Tack. Προτείνω τη χρήση του συγκεκριμένου πιστολιού καθώς έχει δύναμη σκανδάλης 26:1 σε σχέση με τα απλά πιστόλια που έχουν 7:1 και άρα χρειάζεται λιγότερη δύναμη από εμάς. Πατήστε τη σκανδάλη μέχρι να συναντήσετε αντίσταση και να αρχίσει η ροή της κόλλας. Τοποθετήστε τις 8 τάβλες τη μία δίπλα στην άλλη, επιλέγοντας την πλευρά που σας αρέσει καλύτερα. Όταν είστε ικανοποιημένοι με την τοποθέτηση, τουμπάρετε τις τάβλες και βάλτε πάνω τους τις 2 μεγάλες τάβλες. Αφού σιγουρευτείτε ότι έχουν ίσες αποστάσεις από τις άκρες, σημειώστε πού εφάπτονται τα ξύλα. Περάστε 2 τριγωνικά κορδόνια σε κάθε μεγάλη τάβλα και κολλήστε τις στις θέσεις τους. Μιας και το Mammoth Glue High Tack προσφέρει άμεση και δυνατή συγκράτηση, μπορείτε κατευθείαν να αναποδογυρίσετε την κατασκευή και να συνεχίσετε τα κολλήματα. Στην πάνω πλευρά τοποθετήστε τη μεγαλύτερη τάβλα και σημειώστε μέχρι πού φτάνουν τα ξύλα για να ξέρετε πού θα εφαρμόσετε το Mammoth Glue High Tack. Αν το βρίσκετε δύσκολο να πιέσετε με δύναμη το ξύλο που μόλις κολλήσατε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 2 ημάντες. Τώρα το μικρό ραφάκι πρέπει να έχει στεγνώσει. Βάλτε το στη θέση του, σιγουρευτείτε ότι είναι κάθετα με τις τάβλες, τραβήξτε γραμμές και περάστε Mammoth Glue High Tack. Πιέστε με δύναμη. Στα 2 ραφάκια που μόλις κολλήσαμε θα βάλουμε και τριγωνικές ενισχύσεις. Επειδή οι επιφάνειές τους είναι μικρές, μπορείτε να απλώσετε Mammoth Glue High Tack με μία μικρή σπάτουλα. Πιέστε κάθε τριγωνάκι χωριστά και καθαρίστε την κόλλα. Μετά από 24 ώρες μπορείτε να βάψετε την κατασκευή. Εμείς επιλέξαμε λευκό χρώμα κυμολίας. Αφήστε το χρώμα να στεγνώσει για 24 ώρες και στη συνέχεια ξύστε το με ένα γυαλόχαρτο για να αποκτήσει παλαιωμένο ύφος. Μην ξεχάσετε να φορέσετε μάσκα, δεν θέλετε να αναπνεύσετε αυτή τη σκόνη. Επιμείνετε στις γωνίες ώστε να εμφανιστεί το ξύλο. Όταν τελειώσετε, καθαρίστε όλη την κατασκευή με ένα βρεγμένο πανί. Τοποθετήστε τα γατζάκια σε ίσες αποστάσεις και βιδώστε τα.
Θα μπορούσατε και να τα κολλήσετε με Mammut Glue High Tack, αλλά είναι ωραίες οι συγκεκριμένες βίδες. Στη συνέχεια, κολλήστε το φελοπίνακα χρησιμοποιώντας Mammut Glue Crystal. Τέλος, βιδώστε 2 βιδόκρικους και με μία καβίλια στερεώστε το χαρτί της ταμιακής. Βάλτε άλλη μία καβίλια στην κάτω πλευρά για να κρατάει το χαρτί σταθερό. Έτοιμη η κρεμάστρα εισόδου. Στερεώστε την με μερικά καρφιά στον τοίχο και χρησιμοποιήστε την για να οργανώσετε το χώρο σας. Βάλτε διακοσμητικά, κρεμάστε τσάντες, ρούχα, κλειδιά και κρατήστε σημειώσεις. Με γεια!